πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Η σύγκρουση με τους ντόπιους είναι αναπόφευκτη. Σιγά σιγά όμως ανακαλύπτουν πως δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Αντίθετα, έχουν να μοιραστούν μια θαυμαστή ανακάλυψη. Τα παιδιά του Λάσκο. Μια θαυμάσια νεανική περιπέτεια. Μια αληθινή ιστορία. Τα παιδιά του Λάσκο. Το Σάββατο το απόγευμα από την ΕΤΕΝΑ. Ήταν τυχερός. Έγινε γενικός διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας. Ήταν φιλόδοξος. Έγινε εραστής της γυναίκας του Προέδρου. Ήταν ανυποψίαστος. Έγινε το τέλειο θύμα. Αποφάσεις κορυφής. Ένα συγκλονιστικό κοινωνικό δράμα. Ένα φιλμ καταγγελία. Αποφάσεις κορυφής. Το Σάββατο το βράδυ από το πρώτο κανάλι. Στον παλιό πύργο θα μπορούσε να είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες. Αν βεβαίως έλειπαν οι παράξενοι οικοδεσπότες. Μια γυραιά κυρία με ένα μπαρτά και ένα κέρινο ομοίωμα που τους τρέφει όλους. Το σπίτι του Εφιάλτη. Μια τρελή μαύρη κωμωδία. Μια απίστευτη ταινία. Το σπίτι του Εφιάλτη. Τη νύχτα του Σαββάτου από το πρώτο κανάλι. Εύκολα γελούν οι Έλληνες τηλεθεατές. Η ελληνική βιομηχανία του γέλιου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού. Την απάντηση δίνουν γνωστοί κομικοί και σεναριογράφοι στην έρευνα της ραδιοτηλεόρασης αυτής της εβδομάδας. Σε αυτό το τεύχος της ραδιοτηλεόρασης παρουσιάζουμε τη δύναμη του ραδιοφώνου μέσα από το νέο πρόσωπο των κρατικών ραδιοσταθμών. Τα προγράμματα όλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών με τον πιο εύχριστο τρόπο. Και όπως πάντα, όλα τα νέα από την καλλιτεχνική και πνευματική ζωή. Η ραδιοτηλεόραση. Το πιο παλιό ραδιοτηλεοπτικό περιοδικό, τώρα πιο νέο. Ένας αληθινός συναγερμός. Ένας ψεύτικος νυχτοφύλακας. Ένα άδειο χρηματοκιβώτιο και μια σειρά παράξενων μυστιών είναι τέσσερις σοβαροί λόγοι για να μπει σε συναγερμό το άγρυπνο μάτι του νόμου. Ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ. Ένα φιλμ αγωνίας. Το άγρυπνο μάτι του νόμου. Τη νύχτα της Κυριακής από το πρώτο κανάλι.